Στο συγκεκριμένο βίντεο θα παρουσιάσουμε την λύση στη βιολογία γενικής παιδείας που δόθηκαν στα θέματα που δόθηκαν στις πανελλαδικές σήμερα 30 Μαΐου του 2014. Εύχομαι καταρχήν σε όλους καλά αποτελέσματα και ξεκινάμε με το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα που όπως ξέρετε είναι πολλαπλής επιλογής. Η αμοιβαδοειδή δυσεντερία λοιπόν οφείλεται Α σε βακτήριο, Β σε μύκητα, Γ σε ιό ή Δ σε πρωτόζωο. Φυσικά ξέρουμε ότι η αμοιβαδοειδή δυσεντερία οφείλεται σε πρωτόζωο στην ίδια κατηγορία με την ελονοσία, το τρυπανόσωμα και το τοξόπλασμα. Α2. Ο ιός που προκαλεί το AIDS προσβάλλει Α τα ερυθρά αιμοσφαίρια, Β τα βοηθητικά ταφλεμφοκύτταρα, Γ τα ουδετερόφυλλα και Δ τα πλασματοκύτταρα. Η σωστή απάντηση είναι η Β. Ξέρουμε ότι κυρίως ο ιός του AIDS προσβάλλει τα βοηθητικά ταφλεμφοκύτταρα και το βιβλίο σας βέβαια αναφέρει και για τα νευρικά δεν υπάρχουν εδώ, αλλά καμία από αυτές τις κατηγορίες δεν συνδέεται σε καμιά από αυτές τις κατηγορίες δεν συνδέεται ο ιός. Οπότε η σωστή απάντηση είναι η Β. Α3. Παθητική ανοσία επιτυχάνεται με τη χορήγηση Α εμβολίου, Β αντιβιωτικού, Γ ορού ή Δ ιντερφερονών. Η παθητική ανοσία εξορισμού είναι η χορήγηση άνοσου ορού, δηλαδή ορού αντισωμάτων. Οπότε η σωστή απάντηση εδώ είναι η Γ. Α4. Ένα ερημικό οικοσύστημα χαρακτηρίζεται από Α μεγάλη βιομάζα, Β άγωνα εδάφη, Δ πλούσια βλάστηση, Γ συγγνώμη, πλούσια βλάστηση, Δ μεγάλη παραγωγικότητα. Το σωστό βέβαια είναι το Β. Ένα ερημικό οικοσύστημα εξορισμού είναι άγωνο, έχει άγωνο έδαφος, οπότε δεν συμβαίνει κανένα από τα προηγούμενα, ούτε βιομάζα, ούτε και βλάστηση. Και το τελευταίο από τα πολλαπλής επιλογής, το Α5, στην εξέλιξη. Η εξέλιξη λοιπόν, σύμφωνα με το Δαρβίνο, στηρίζεται Α στη φυσική επιλογή, Β στην τεχνητή επιλογή, Γ στην αρχή της χρήσης και της αχρησίας, Δ στην έμφυτη τάση των όντων για συνεχή πρόοδο. Η βασική αρχή βέβαια, και θα πρέπει να το ξέρετε, της εξέλιξης είναι η φυσική επιλογή, κατά την οποία ο καλύτερα προσαρμοσμένος οργανισμός βέβαια επιβιώνει. Αυτά για το πρώτο θέμα, θα συνεχίσουμε και με το δεύτερο.